Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης διοργανώνει στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Μάνους Χατζηδάκης την Τετάρτη 30 Απριλίου και ώρα 4.30 με 9 ημερίδα με θέμα διαχείριση κρίσιμων περιστατικών στο σχολικό περιβάλλον. Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί και γονείς κατά την κρίση τους. Η ημερίδα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα μέρος αφορά τα ψυχικά τραύματα, όπου είναι προβλήματα, εξετάζονται προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων στο σχολείο, με εισηγητές τον κύριο Βαϊόπουλο από ψυχίατρο της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ξάνθης, και τον κύριο Βαταμίδη Κωνσταντίνο, ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, με θέμα την ανάγκη για υιοθέτηση στρατηγικών αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών στο σχολείο, στο σχολικό περιβάλλον δηλαδή. Και αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο θα λέγαμε ανάγκη το έχουν οι εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, είτε είναι σε ένα δημοτικό σχολείο, είτε είναι σε ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διότι αφορά τις συμπεριφορές των φοιτών. Επίσης, το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τα σωματικά τραύματα, δηλαδή επιμόρφωση, πάνω σε θέματα αντιμετώπισης κάποιων περιστατικών που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση εκείνη την ώρα στο σχολικό περιβάλλον. Εδώ οι εισηγητές είναι ο κύριος Κοδωνάς Φώτιος, χειρούργος, εντατικολόγος, ψυχμοπούς μαθήτρια, η οποία είναι μια μαθήτρια από την σχολή βοηθών νοσηλευτών και έχει εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το θέμα. Και η τρίτη, θα λέγαμε έτσι, το τρίτο κομμάτι αφορά το γνωστό κάρπα, όπως λέμε, στο οποίο πάλι η εισηγητής είναι ο κύριος Κοδωνάς Φώτιος. Συνδιοργανωτές της ημερίδας είναι η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με τη συμμετοχή του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων. Ωστόσο, παρόμοια σεμινάρια προγραμματίζονται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα λόγω της μεγάλης ζήτησης που έχουν από τους καθηγητές.